Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Παρασκευάς συναντάει επιτέλους την Ειρήνη, η οποία έχει μαραζώσει από την ξαφνική φυγή του. Τότε ο νεαρός βάζει στη σύντροφό του κάποιους όρους για να είναι και πάλι μαζί. Εν τω μεταξύ, ο Δημοσθένης δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι ιτήθηκε από ένα νέο αγόρι. Κάνοντας μια νέα προσπάθεια να το προσεγγίσει, ο μαφιόζος του κάνει ένα νέο δώρο και εκείνος το αποδέχεται. Από την άλλη, ο γάμος του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης κρέμεται από μια λεπτή κλωστή, καθώς εκείνη τραβάει το καυγά στα άκρα. Μάλιστα, απαιτεί από τον άντρα της να απολύσει τη Σοφία. Το ζευγάρι συνεχίζει να μαλώνει για την ιερή γραμματέα και τελικά ο συμβολιογράφος δηλώνει στη γυναίκα του ότι δεν πρόκειται να την απολύσει. Τότε η Ισμήνη, θολωμένη από θυμό και ζήλια, πραγματοποιεί την απειλή της και φεύγει από το σπίτι. Στη συνέχεια, πηγαίνει στο σπίτι του Λυκούργου και του λέει ότι χώρισε. Εκείνος βρίσκει τον Κωνσταντίνο και με άγρες διαθέσεις του ζητάει εξηγήσεις για το χωρισμό από την κόρη του. Όμως, όλα όσα του λέει ο άντρας τον κάνουν να αναθεωρήσει κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του. Επιγνωρίζοντας τι άλλο να κάνει, ζητάει από τη Χάιδο να συνετίσει την Ισμήνη, αλλά εκείνη παραμένει ανένδοτη και επιμένει στο χωρισμό. Την ίδια στιγμή, ο Ισίδωρος είναι αποφασισμένος να βγάλει μια για πάντα από τη ζωή την Αμαλία. Έτσι, ζητάει από τον Λυκούργο να βρει έναν τρόπο να σπάσει το προγαμιαίο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει. Σύμφωνα με αυτό, ο Δήμαρχος είναι αναγκασμένος να καταβάλει στην ενδιαστάσει σύζυγό του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά δεν επιθυμεί να το κάνει. Η Αμαλία από την πλευρά της σκοπεύει να το δυσκολέψει και η κατάσταση ανάμεσά τους γίνεται έκρηκτη. Τότε ο Ισίδωρος της ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να τηρήσει το προγαμιαίο συμβόλαιο.